Μάικα. Επιστροφή όπως παλιά. Γεια. Έλα κοντά μας να αισθανθείς αυτά που λέμε. Κάνε τη ζήλια σου στην άκρη, εμείς δε φταίμε. Αν είσαι βλάκας και απορρίμες δε σκαμπάζεις. Δεν είναι λύση φιλαράκι να μας κράζεις. Το να μας νιώσεις, το να μας συλλάβεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη γράφεις. Πρέπει να βάλεις το μυαλό σου κάτω. Μα πάνω απ' όλα θέλει αγάπη να το ζεις και άσπρο πάτο. Η σκάνδαλο πετάδα ξεπροβάλλει με ένα σάλτο. 10 χρόνια επιτυχίες, 10 χρόνια δράση υπάρχω. Άσε να το κάνουμε εμείς. Άσε το ελέγχουμε εμείς. Άσε το προβάλλουμε εμείς. Γιατί καλύτερα δεν το κάνε κανείς. Μια χούφτα άπλιστη κατάλατη κανάνε κλίκα. Πήρανε σβάρνα τα κανάλια. Πήραν δόξα, πήρα χρήμα. Μα δεν πήρανε το σεβασμό. Κοίταν επόμενο, ήταν αυτονόητο. Να ιτηθούν στον πόλεμο. Παίζεις με το μάχημο. Σε τέχνη και σε λάνθαστο. Τον άνετο μπόλικο, ζώρικο, ακλόνητο. Τον άστατο τσόγλαν αυθόρμητο. Αληθινό είναι το στυλ γνωστό από παλιά. Και φυσικά πηγάζει από καταβλισμό. Στο 2010 ακόμα προκαλεί εθισμό, ακόμα προκαλεί σεισμό. Ήρθε για να κουνήσει τον κάθε κολλημένο εγκέφαλο. Είναι το μητροπολίτικο, πραγματικά βαρύ και αλήτικο. Αναμφισβήτητα ανίκητο. Ζυγίζει τον ουσίνα σύγκοτο. Ακού το τι λένε οι κατασκευαστές του ήχου που λατρεύουν οι MCs του δικού σας το πτέν. Αυτό το ρεφρέν, προειδοποίηση κινδύνου. Πες τους μακριά μας να μείνουνε, ναι. Κατασκευαστές του ήχου που λατρεύουν οι MCs του δικού σας το πλέν. Αυτό το ρεφρέν, προειδοποίηση κινδύνου. Πες τους μακριά μας να μείνουμε. Η ώρα 4 παρά με σε γνωστό μαγαζί. Μητά στον κόσμο κι ο DJ έπαιζε R&B. Να πεις το ράπερ που κοιτά πάμε γραμμή προς γραμμή. Ή μάλλον γάματο δεν έχει τίποτα να μας πει, ναι. Αραγμένη στο τραπέζι μας αναπαυτικά. Βάλε χαΐρι στο ποτήρι να ανεβούμε ψηλά. Οι ψιψίνες κατεβάζουν σαν νερό τα ποτά. Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση δεν θα έχω λεφτά. Κι ο μαλάκας κοίτα, τκ, τι κοίτα. Το βλέπω σπρώχνει μες στον κόσμο για να έρθει πιο κοντά. Ναι, κι ο μαλάκας πρώτα φτάνει με ρώτα. Είστε τα ανάποδα καπέλα μάγκες έτσι σωστά. Τότε ξεκίνησε να λέει πως την έχουμε δει. Και πως τον κράξαμε σε κάποιο προηγούμενο CD. Πάντως η φάτσα του δεν ήτανε καθόλου γνωστή. Και δεν μοιάζονται λίγο με τον κύριο Χ. Μα αν δεν σε ξέρω τη διασκέδασή μου μη μου χαλάς. Γύρισε πίσω στο τραπέζι των κομπάρσων των κλαμπ. Και προς όλους τους φιλόδοξους τράπεζες μια συμβουλή. Πράξε σοφά όπως αυτός και κάνε λίγο πιο Χ. Ακού το τι λέει. Οι κατασκευαστές του ήχου που λατρεύουν οι MCs του δικού σας το πτέν. Αυτό το ρεφρέν, προειδοποίηση κινδύνου. Πες τους μακριά μας να μείνουν.